Σάλλο έχει προκαλέσει με ανάρτησή της στο Facebook μια λαρισαία γιατρός, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ παρακινούσε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται το εμβόλιο της Pfizer, θυμίζοντας την περίπτωση της Λαμίας πριν από λίγες ημέρες, όπου μια γιατρός σε εμβολιαστικό κέντρο της πόλης παρακινούσε επίσης τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Η ανάρτησή της προκάλεσε την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Είναι λυπηρό που ένα μέλος του συλλόγου μας εμφάνισε αντιδιοντολογική συμπεριφορά με μια ανάρτησή της γύρω από την COVID-19 και τον εμβολιασμό. Οι απόψεις της είναι έξω από το γνωστικό της αντικείμενο. Παραβιάστηκε κατάφορα τόσο ο κώδικας ιατρικής συνδεοντολογίας όσο και η ιατρική νομοθεσία. Η γιατρός, η οποία κατέβασε πάντως την ανάρτηση μετά το κύμα των αντιδράσεων, δηλώνει τώρα εν είδεια θεϊσμού, δεν είπα να πιείτε και χλωρίνη. Ωστόσο, η ανάρτηση φαίνεται πως ήδη της δημιουργεί πρόβλημα, αφού ο Ιατρικός Σύλλογος την καλεί ήδη σε απολογία. Από ό,τι διαπιστώσαμε, κατέβασε την ανάρτησή της. Αυτό είναι ένα θετικό στην όλη ιστορία. Ο Σύλλογός μας όμως θέλει να διαφυλάξει το ιατρικό λειτουργήμα και γι' αυτό σήμερα ξεκίνησε την πειθαρχική διαδικασία εναντίον της. Με πρώτο στάδιο την κλίση της σε απολογία. Από εκεί και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες όπως προβλέπονται από την ιατρική νομοθεσία.